Ωραία ερώτηση αυτή. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό καθόλου. Γεια σας, φίλες και φίλοι του Easy Greek. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο μας, όπου σήμερα θα βγούμε να ρωτήσουμε τους φίλους μας τριγύρω εάν ήτανε σούπερ ήρωες, ποια θα ήτανε η υπερδύναμή τους. Πάμε να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Τι υπερδύναμη θα διάλεγες να έχεις, μία υπερδύναμη να διαλέξεις? Α, κοίτα, δεν χρειάζεται να σκεφτώ πολύ, διότι όταν ήμουν μικρή το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Δεν έγινε, θέλω να το δηλώσω. Πρέπει να είναι μία, να ήμουν αόρατη. Να μπορώ να μπω στο μυαλό του άλλου να καταλάβω τι σκέφτεται. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Να δω τι σκέφτονται και πώς καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Ήθελα να μπορώ να μπαίνω και να διαβάζω τις σκέψεις των άλλων. Και μετά το δεύτερο ήταν ότι ήθελα να είμαι αόρατη για να μπαίνω στα ψιλικατζίδικα. Θα πήγαινα έτσι όταν είναι ένα juicy, ας πούμε, θέμα και δεν μου το έλεγαν. Θα πήγαινα να κρυφακούω. Θα ήθελα να πετάω. Γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια και γι' αυτό ασχολούμαι και με το τουρισμό και με όλα αυτά. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, το ξέρεις? Δεν το ξέρω, όχι. Και μπαίνει στο μυαλό του. Δεν το έχω ακούσει, θα το δω σίγουρα. Θα ήθελα να πετάω ώστε να είναι και πιο γρήγορο ή... Θα μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και να φεύγω γρήγορα. Να κλέψω, κάτι τέτοια. Και εγώ το ίδιο, mind control θα επέλεγα. Να ελέγχω το μυαλό των αλλωνών. Να το ελέγχεις, όχι απλά να το καταλαβαίνεις, να το ελέγχεις. Να το ελέγχω. Γιατί γενικά είμαι πολύ control freak. Θέλω να είμαι οργανωτική, να είναι όλα στο χέρι μου. Δεν μπορώ κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. Να διαβάζω μυαλά. Και εσύ. Ναι, οι περισσότεροι αυτό. Είναι το πιο χρήσιμο. Εντάξει, τι, να πετάω φωτιές, να κάνω μυαλά. Πού θα πήγαινες έτσι μακριά που θα μπορούσες να πετάξεις? Μπορεί να ήθελα να πήγαινα στη κορυφή του Eiffel Tower, του πύργου του Eiffel. Σε ποιο μυαλό θα έμπαινες πρώτα? Δεν τα λέμε αυτά, δε. Και ποιος ήταν ο πρώτος που θα επέλεγες να του κάνεις mind control? Δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση, όντως. Ο Θεός. Παιδιά, μας διαλύσατε. Σε ποιο... Άμα το σκεφτείς όμως, αυτά είναι τα πιο βασικά που μας λείπουν. Που μας ταλαιπωρούν ακόμα και σαν ενήλικες. Θέλουμε να ξέρουν τι σκέφτονται οι άλλοι και θέλουμε να υπάρχουν και στιγμές που μας βλέπει κανείς. Και αν θέλετε να αποκτήσετε την υπερδύναμη να μιλάτε άπτεστα ελληνικά, πέρα από το να μας παρακολουθείτε εδώ στο κανάλι μας στο Easy Greek, μπορείτε να γίνετε μέλη μας στο Patreon, όπου εκεί θα βρείτε από μαγνητοφωνίες των επεισοδίων, γραμματικές ασκήσεις, Quizlet. Και τώρα τελευταία φτιάξαμε και κάτι καινούριο για εσάς. Γινόσαστε μέλος στο Patreon και αυτόματα μπορείτε να μπείτε να γίνετε μέλη και στην κοινότητα του Easy Greek στο Discord και να μιλήσετε και με άλλους ανθρώπους ανά τον κόσμο που μαθαίνουν και εκείνοι ελληνικά. Πάμε να συνεχίσουμε το επεισόδιο μας. Πώς λέμε το teleportation? Τηλεμεταφορά. Τηλεμεταφορά. Το teleport, αλλά έχει τα ακούσει. Πριν λίγο μας το είπε μια κοπέλα από την Κύπρο, οκ, για πες. Τηλεμεταφορά. Ναι, τηλεμεταφορά. Ας πούμε από εδώ να πάω σπίτι μου απευθείας. Τόσο κοντά θα πήγαινες? Επειδή είμαι λίγο τεμπέλης. Αλήθεια. Εισαγωγικά. Όχι, τα λέω τεμπέλης ενώ ας πούμε βαριέμαι εύκολα με μια κατάσταση. Θα ήθελα πολύ τη μεταφορά. Δηλαδή, ας πούμε να ήμουν σε ένα μέρος και να θέλω να πάω σπίτι μου και να κάνω ένα. Και να είμαι σπίτι μου. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση. Λογικά να πετάω. Ωραία. Ή τηλεμεταφορά, δηλαδή να πηγαίνω. Να μην χρειάζεται να κάνω αποστάσεις. Ούτε ταξί, ούτε μετρό, ούτε τίποτα. Χρόνο, ναι. Ναι. Γιατί, ναι. Και χρήματα. Και πού θα πήγαινες με την τηλεμεταφορά? Ή στην Κύπρο ή στην Πάρο. Α, οκ. Okay. Είσαι από την Κύπρο? Όχι, αλλά έχω πάει μια φορά και τα πολλή ώρα. Και πού θα πήγαινες έτσι ευθόρμητα πρώτη σκέψη? Σε πολλές χώρες, διάφορες. Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό? Δεν ξέρω, κάπου ορεινά, σε κανένα δάσος, Αμερική, στα Φαράγγια. Θα ήθελα να πάω κάπου όμορφα που δεν έχω ξαναπάει με ηρεμία, ας πούμε κάπου Λατινική Αμερική, κάπου εκτός Ευρώπης. Okay. Να δω μια κουλτούρα άλλη. Θέλω πολύ να πάω Ιαπωνία. Και εσύ, τέλεια. Και πάρα πολύ. Πού άλλο? Αμερική, να δω πώς είναι. Ναι, εγώ θα ήθελα να είμαι αόρατος. Πολύ απλά επειδή μπορείς να πας όπου θες, να ακούσεις ό,τι συζήτηση θες, να δεις όποιον θες. Νομίζω αυτό το περιγράφει τέλεια. Μάλλον θα μου άρεσε να σταματάω time, okay. Να σταματάω το χρόνο. Πολύ καλό, Μάλλον αυτό θα μου άρεσε. Και να πηγαίνεις στη θάλασσα και να ράζεις. Όλη μέρα εκεί. Όλη μέρα. Και όταν βαριέμαι πάω στη δουλειά, αλλά μόνο όταν βαριέμαι. Ναι. Το να μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο. Είσαι πρώτος μας τελευταίο.
Άρα διακρίνω μία νοσταλγία. Εκτός νοσταλγίας, να διορθώσω και μερικά λάθη τα οποία γίνανε είτε από φίλους μου, είτε από την οικογένειά μου, είτε από το περιβάλλον που ζω. Έχεις κάποιον στο μυαλό σου που με το που γινόσουν αόρατος θα πήγαινες ή δεν θες να πεις? Εγώ αλλά δεν θέλω να πω βέβαια. Λογικό. Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Ναι, όπως όλοι μας. Κάτι συγκεκριμένο τι είναι τώρα? Όχι, εντάξει, είναι πιο προσωπικό αυτό, άστο. Να είμαι αόρατος. Πολλοί κόσμος, ρε παιδιά. Μα γιατί? Σκέφτονται οι άλλοι, θα ήθελες και να αλλάζεις τη σκέψη τους ή τους αφήνεις ελεύθερους? Όχι, τους αφήνω ελεύθερους. Δεν θα επέμβω. Αλλά άμα ξέρεις, εντάξει, να αλλιώς μετά. Έχεις κάποιον στο μυαλό σου που θα ήθελες να μπει στο μυαλό του? Διάσημο εννοείς? Είδα τι διάσημο, γενικά, έτσι στη ζωή σου. Κάτι και τώρα θα το πω δημοσιώς. Εγώ θα ήθελα απλά. Δεν με νοιάζει που θα ήμουν, απλά να σώσω όλα τα κατοικίδια που είναι αδέσποτα στον δρόμο. Αυτό μόνο. Έχεις κατοικίδιο, σπίτι? Ναι. Γάτα, σκύλο? Γάτα. Αδέσποτη? Ναι, ήταν αδέσποτη. Ωραία. Την πήρα από μωράκι και τώρα είναι 2,5 χρονών. Την όρασή μου. Να μπορούσα να έβλεπα. Δηλαδή. Πάρα πολύ μακριά, δηλαδή, όταν λέμε. Ναι, ευβιονική όραση. Α, είστε πρώτη μας το λέει. Πείτε μας παραπάνω. Πολύ ωραίο αυτό. Να σας πω. Να μπορούσα να έβλεπα άτομα, δηλαδή. Τι κάνουν, ξέρω εγώ, διάφορα άτομα, γνωστά μου και οτιδήποτε. Τι θα έκανες γι' αυτό, πού θα πήγαινες? Πουθενά, εδώ θα έμενα, απλά τουλάχιστον θα με βλέπανε. Αυτό. Και τι κακό θα μπορούσε να συμβεί, αν άρχιζες να εμφανιζόσουν, τι θα έκανες εκεί? Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, θα αυτοσχεδίαζα. Από εδώ πόσο μακριά θα θέλετε να βλέπετε με αυτήν την όραση? Σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα, Τόσο βιονική. Τόσο βιονική. Είσαι ή δεν είσαι. Βονάμε εδώ πέρα, δηλαδή, στο Πασαλιμάνι και να βλέπω, ας πούμε, ξέρω εγώ τι γίνεται στη Σουηδία. Uh-huh. Καμιά φορά, εντάξει, νομίζω και στους πολιτικούς θα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι βασικά εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να δεις, αλλά θα με ενδιαφέρει να δω κάποιες αποφάσεις που παίρνονται, ας πούμε. Ποιος ήταν ο συλλογισμός, αν υπάρχει από πίσω. Ίσως να διάλεγα κάτι τέτοιο. Αυτή την περίοδο να διάλεγα ακραία πράγματα που έχω ακούσει. Θα ήθελα να μπω στο μυαλό των ανθρώπων να δω τι σκέφτονταν να τα αποφάσιζαν. Αόρατο θα ήθελα να ήμουν, για να έκανα τα πάντα και να με πιάναν. Δεν σε βλέπει κανένας, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Λοιπόν, γίνεσαι αόρατος έτσι τώρα. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνεις? Να πήγαινα να έκλεβα μια τράπεζα. Αλήθεια δεν σου λέω. Το ίδιο σκέφτηκα. Τράπεζα και εσύ. Ναι, 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 ναι. Αυτή την τράπεζα και καλή είναι. Σούπερμαν. Να πέταγες τι απ' όλα? Να πέταγα, ναι. Okay. Ναι. Και πού θα πήγαινες, πόσο μακριά? Θα γίνει άλλο τον κόσμο. Τα λεφτά από την τράπεζα θα τα κράταγες, θα τα μοίραζες? Με τους φίλους μου. Ποιο θα ήταν το πρώτο μέρος που θα πήγαινες? Πήγαινα στην Αλβανία, στη χώρα μου. Αν εγώ είχα τη δυνατότητα να είχα μία και μοναδική υπερδύναμη, αυτή θα ήταν ένα μαγικό ραβδάκι να τακτοποιώ το σπίτι που κάνει ο κάτω Δημήτρης. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, subscribe στο κανάλι μας φυσικά, πάνω απ' όλα subscribe, και να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας, τους πατρόνους που είναι νομίζω από εδώ. Το πέτυχα αυτή τη φορά. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας λοιπόν στο Patreon που μας βοηθάνε πάρα πολύ για να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε και που αγαπάμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.